Λοιπόν, εδώ και λίγες μέρες πρέπει να είδατε μία ανακοίνωση διαμαρτυρίας με τίτλο «Γιατί μας τιμωρούν» των εκπαιδευόμενων του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Μάλιστα ήταν το του Β' κύκλου. Εκεί μέσα λοιπόν αναφερόταν διάφορα που έχουν υποστεί, δηλαδή έλλειψη καθαριότητας, κρύο νερό, αυτονόητα πράγματα, όπως επίσης ότι τους έχουν τοποθετήσει, έχουν αλλάξει τα καθίσματα και τα γραφεία τους και έχουν τοποθετήσει μαθητικά δανεία, σύμφωνα λοιπόν και καρέκλες. Αυτή η κατάσταση την βρήκαμε όταν πήγαμε το Σεπτέμβριο. Όμως θα σας θυμίσω ότι υπήρξε κάπου τον Μάιο-Ιούνιο μία απόφασή σας με την οποία παραχωρήσατε αίθουσες σε αίτημα του κυρίου Πλαξεδάνη του Λειτουργού στο πρώην Πέμπτο Λύκειο, τότε Πέμπτο Λύκειο, σήμερα ένατο, για την μετασέτηση στέγαση του ΣΒΕ. Επειδή λοιπόν τότε, εγώ πιστεύω και θα σου το αποδείξω με στοιχεία, ότι έχετε πλανηθεί. Δηλαδή, το έγγραφο του κυρίου Παξεγανάκη ήταν μόνο για την μεταστέγαση. Οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν, εφόσον πήρε το απόσπασμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτός έπρεπε να κάνει κάποια πράγματα συνεπακόλουθα της απόφασης. Δηλαδή, να ενημερώσει την Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Λύκων για το τι πρέπει να γίνει με την μεταστέγαση. Όμως, αυτή τη στιγμή, εγώ από την Γενική Γραμματεία, η οποία προείσταται σε μένα, το μοναδικό έγγραφο που έχω πάρει στις 13 Σεπτεμβρίου ήταν «Καλή σχολική χρονιά, έναρξη μαθημάτων σύμφωνα με τον κανονισμό των νόμων του κράτους», δηλαδή στις 15 Σεπτεμβρίου. Με τον πρώτο κύκλο, ο οποίος έχει δύο τμήματα, και με τον δεύτερο κύκλο σήμερα. Δηλαδή, φαίνεται από εδώ, θα υποδεχτούμε και τους πρωτοετήτες. Και μάλιστα εδώ να σας κάνω μια μικρούλα παρένθεση για να καταλάβετε τη σπουδαιότητα του σχολείου. Φέτος μας έρχονται για πρώτη φορά, θα έρχονται καθημερινά, 5 άτομα για να εκπαιδευόμενοι από το Καρπενήσι. Δηλαδή κάθε μέρα 5 άτομα θα έρχονται από το Καρπενήσι να έρθουν στο σχολείο. Δυστυχώς όμως, κάποιοι, είπαμε, τιμωρούν τους εκπαιδευόμενους. Εγώ έχω ένα ψυγείο και πίνω νερά. Με το μνήμη κάψουν από τις προηγούμενες μέρες, καταλαβαίνετε λοιπόν τι υπέστησα. Εδώ θέλω να σας πω και, δηλαδή εντάχει θα σας πω και κάποια στοιχεία που, γιατί θα καταλήξω στο τέλος να σας πείσω την ανάκληση αυτής της απόφασης για σοβαρότατους λόγους. Και γι' αυτό λοιπόν εκεί θα καταλήξω. Όμως θα σας πω κάποια πράγματα που είναι εξωφρενικά. Δηλαδή, στις 18 του μηνός παίρνω δύο επιστολές από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας, ο οποίος μου θυμίζει ότι πρέπει να μετασυνεργαστώ στο Πέμπτο, το πρώην Πέμπτο. Χωρίς καμία αρμοδιότητα. Μάλιστα το ένα έγγραφο είναι ανακοινοποίηση στο σκοπό, γιατί είχε γράψει κάποια στοιχεία πάνω που ήταν παράνομα καταφανώς. Οπότε στην ουσία από τη συμβουλή μου λέει να μεταστεγαστώ. Και σήμερα παίρνει το διευθυντή του 9ου Λυκείου εκεί που πρόκειται να πάμε και σε συνομιλία μαζί του μου λέει δεν πρόκειται να έρθει στο σχολείο. Εκεί είναι κρανίου τόπος. Δηλαδή έφυγε το 5ο και πήγε στο καινούργιο κτίριο και εκεί έχουν μείνει μόνο οι τύποι. Σήμερα λοιπόν και με την υποδοχή των εκπαιδευόμενων, εμείς συνεχίζουμε τα μαθήματα της 15ης μηνός, μαζεύονται περίπου 60 εκπαιδευόμενοι. Είμαστε σε αυτόν τον χώρο και έχουμε υποστεί τα μύρια όσα από κάποιους που θέλουν να καταλάβουν τον χώρο εδώ και πολλά χρόνια. Και μάλλον αυτοί είναι που κάνουν τα παρακάρτα με τον Υπουργό κτλ. Αυτά όλα λοιπόν θα σας τα πω διεξοδικά, θα σας απαντήσω σε όποιο ερώτημα θέλετε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύω ότι σήμερα δεν είναι του παρόντος, αλλά παρόλα αυτά έχω ένα σωρό στοιχεία και έγγραφα που θα σας αποδείξω πόσο επλανήθηκε, γιατί
θα σας θυμίσω ότι και η ΕΜΕ και ο κύριος Χρονάς και η κύριε Αντωνίου είχαν τις αντιρρήσεις για αυτό το πράγμα που ήταν να γίνει. Δυστυχώς, εγώ μίλησα για πολύ λίγο, δεν καταλάβατε ότι αυτά που είπα ήταν, δεν ήταν κατανοητά. Όμως τώρα σας καλώ σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο να θεματοποιήσετε λοιπόν το θέμα του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, το οποίο αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή αλματοδός, δηλαδή το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι δικοί μας αφήνουν τις οικογένειές τους μετά τη δουλειά και τρέχουν για το σχολείο και εκεί να αντιμετωπίζουν έλλειψη καθαριότητας, νεράκι κρύο, αναψυκτικό, καφέ και εννοείται και το ξύλινο μαθητικό θρανίο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό, σε αυτό είχαν πάρα πολύ δίκιο όταν λένε γιατί μας τιμωρούν. Έχουμε ανθρώπους που είναι και αμαία, ανθρώπους που φοράνε ζώνη για τη μέση τους. Δεν μπορεί λοιπόν να κάθεται σε αυτό, σε αυτά τα καθήματα. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ σε επόμενο συμβούλιο να το θεματοποιήσετε σαν θέμα, δηλαδή στην ουσία ανάκληση της απόφασης παραχώρησης. Εδώ και τελειώνοντας θέλω να σας πω ότι πριν να έρθω στο Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκα με τον κύριο Καραίσκο, ο οποίος και αυτός έχει να υπογράψει ένα έγγραφο το οποίο είναι άκρος παράνομο, το κατάλαβε και αυτός πια, και μάλιστα είπε επιλέξει ακριβώς μπροστά στην νομική σύμβουλο που είναι η κυρία Χριστοπούλου ότι αν το Δημοτικό Συμβούλιο ανακαλέσει την απόφαση την ίδια στιγμή ανακαλεί και αυτός. Εμείς θέλουμε να μείνουμε στον χώρο αυτόν ο οποίος φτιάχτηκε με λεφτά του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο χώρος παρακορήθηκε για 10 χρόνια με δυνατότητα εφόσον υπάρχουν οι δομές να συνεχίσει να λειτουργεί εφόσον υπάρχουν, γιατί θα ξέρετε ίσως ότι το κτίριο αυτό δεν είναι ιδιοκτησία ούτε της περιφέρειας ούτε της πρώην νομαρχίας. Είναι με χρυσιδάνιο, ίσως στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να σας διαφωτίσω και σε αυτό. Γιατί το θέμα το έχω ψάξει πάρα πολύ διεξοδικά και ξέρω τα πάντα που αφορούν το κτίριο αυτό και το καθεστώς που ισχύει σήμερα. Αν θέλετε να δεχτείτε καμιά ερώτηση, μπορώ να σας απαντήσω ό,τι θέλετε, αλλά το βασικό θέμα είναι αυτό. Ανάκληση της απόφασης παραχώρησης του κτηρίου του πρώην του πέμπτου.